και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή Διάλογοι. Σήμερα έχουμε την χαρά και τιμή να φιλοξενούμε έναν ιδιαίτερο καλεσμένο και είναι το πρόσωπο των ημερών. Ίσως μπορεί να πει κάποιος συγκεντρώνει όλη την δημοσιότητα με βάση τα όσα έχουν γίνει τελευταία σε οικονομικό επίπεδο. Είναι ο ειδικός γραμματέας του ΣΔΟΕ, ο Μεσίνιος, ο κ. Στέλιος Αστυνόπουλος. Καλησπέρα σας. Γεια σας, κύριε Καλαδόπουλο. Σας ευχαριστούμε έτσι για αυτήν την αποδοχή της πρόσκλησης και την συζήτηση που θα έχουμε. Μια συζήτηση που περνάει όχι μόνο φυσικά από το δικό σας αντικείμενο, αλλά γενικότερα θέματα. Ένα αντικείμενο που ουσιαστικά βρίσκεται στο επίκεντρο με βάση και την προσπάθεια που καταβάλει η κυβέρνηση και η δική σας υπηρεσία. Θα ξεκινήσω λίγο αναδρομικά και θέλω λίγο να μου πείτε πώς ήταν η κατάσταση που βρήκατε στην υπηρεσία, πώς ήταν η κατάσταση που παραλάβατε. Κύριε Καλαδόπουλο. Έχετε αισθανθεί τη μοναξιά. Φαντάζομαι πολλές φορές. Φανταστείτε λοιπόν τον ειδικό γραμματέα του ΣΔΟΕ να είναι ολομόναχος. Να μην έχει καμία ενημέρωση και να προσπαθεί να ενημερωθεί. Και θέλω να σας πω συγκεκριμένα πώς έγινε η παραλαβή και η παράδοση. Mm-hmm. Συνηθίζουμε σε κάθε αλλαγή να υπάρχει μία παραλαβή, να υπάρχει μία παράδοση, να υπάρχει μία ενημέρωση για τα βασικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει κάθε υπηρεσία. Βέβαια δεν μπορεί να γίνει σε βάθος αυτή η ενημέρωση μέσα σε μία ημέρα, αλλά όπως καταλαβαίνετε, τα ζητήματα τα οποία είναι στην επικαιρότητα, όλα τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η υπηρεσία, πρέπει ο απερχόμενος να ενημερώσει τον νέο γραμματέα. Αυτό λοιπόν δεν έγινε. Και παρόλο εγώ την προηγούμενη ημέρα που πάω στην υπηρεσία, είχα επικοινωνήσει με τον κύριο Εισαγγελέα, με τον κύριο Διώτη, και του είχα ζητήσει πότε θέλει, ποια ώρα, ποια ημέρα να τον επισκεφτώ προκειμένου να με ενημερώσει και να μου παραδώσει. Και έχει μόνο θέματα. Ο κύριος Αγγελέας απέφυγε να με συναντήσει, μου ευχήθηκε βέβαια καλή επιτυχία στο έργο, είπε ότι έχει κάποιες υποχρεώσεις και δεν μπορεί να με συναντήσει και να με ενημερώσει. Εγώ του είπα ότι η πόρτα της υπηρεσίας είναι ανοιχτή, πιστεύω ότι είναι ένας μύθος στη δικαιοσύνη και ήθελα. Για άλλους λόγους θα τον γνωρίσω, γιατί ο κύριος Διώτης δεν είναι ο τυχαίος, είναι ο εισαγγελέας της 17 Νοέμβρη. Άρα λοιπόν, ποιος δεν θα ήθελε να συναντήσει τον κύριο Διώτη. Και του είπα λοιπόν ότι η πόρτα μου είναι ανοιχτή, όποτε νομίζει, όποτε θέλει να έρθει να με ενημερώσει. Δυστυχώς, πλησιάζουμε τώρα τις 50 ημέρες από την παραλαβή μου και ακόμα περιμένω τον κύριο Διώτη να με ενημερώσει. Αντιμετώπισα προβλήματα στην ενημέρωση. Θα σας πω ότι αν ήμουν κάποιος άλλος, ο οποίος δεν είχε σχέση με το ΣΔΟΕ, θα είχα πάρα προβλήματα. Επειδή όμως είμαι άνθρωπος στο ΣΔΟΕ, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, έχω 7 χρόνια διευθυντής στο ΣΔΟΕ της Καλαμάτας, είχα λάβει μέρος στις σκέψεις σχεδόν με όλους τους γραμματείς, να ξεκινήσω από τον κύριο Αργυρό, με τον κύριο Καπελέρη, με τον κύριο Τζάκα, με πάρα πολλούς. Άρα λοιπόν ήταν ένα γνώριμο κλίμα για μένα επάνω. Δεν ήταν κάτι άγνωστο. Όπως και πάρα πολλούς διευθυντές τους είχα γνωρίσει και μάλιστα κάποιους τους ήξερα και 30 χρόνια. Άρα λοιπόν για μένα ήταν εύκολο να ενημερωθώ από τους υπηρεσιακούς παράγοντες. Ωστόσο, αυτή η αποφυγή της ενημέρωσης ίσως να δημιουργούσε κάποια προβλήματα στον οποιοδήποτε άλλο, όπως λέτε και εσείς. Ναι, αυτό είναι σίγουρο και θέλω να σας πω ότι οι υπηρεσιακοί παράγοντες θα με ενημερώσουν σε θέματα τα οποία ενεργούν. Υπάρχουν όμως και κάποια θέματα τα οποία τα έχει ο γραμματέας. Άρα οι υπηρεσιακοί παράγοντες δεν μπορούν να σε ενημερώσουν. Και τι παρέλαβα εγώ από τον κύριο Διώτη. Μου είπε λοιπόν στο τηλέφωνο η γραμματέας μου, την οποία έχω ακόμη, έχει ένα φάκελο, θα πάρετε αυτό το φάκελο και αυτή είναι η ενημερωσή σας. Ο φάκελος, ξέρετε τι είχε. Είχε ένα CD και τίποτε άλλο. Ένα CD ήταν η ενημέρωση, δηλαδή, με λίγα λόγια. Όχι, δεν ήταν CD ενημερωτικό. Ήταν ένα CD. Ήταν ένα CD που είχε κάποια ονόματα μας. Τίποτε άλλο. Αυτά τα ονόματα όμως τα είχε και η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, τα είχε και το Υπουργείο, τα είχε και η Διεύθυνση Ελέγχου. Άρα στην ουσία δεν μου άφησε απολύτως τίποτα. Ονόματα τα οποία ελέγχονταν. Όχι, δεν είχε ξεκινήσει ο έλεγχος. Είναι τα ονόματα των 54.000 φορολογουμένων οι οποίοι έχουν βγάλει χρήματα στο εξωτερικό και τα οποία μου τα άφησε προκειμένου να προχωρήσω στην επεξεργασία και στα περαιτέρω. Αυτό ήταν ό,τι παρέλαβα από τον κύριο Διώτη, τίποτα άλλο. Και πώς ανοίγουν όλα αυτά τα μέτωπα, να πω έτσι κύριε Στασινούπλε, γιατί οι δικές σας 50 ημέρες έχουν ανοίξει αρκετά μέτωπα. Πολλά μέτωπα από την ημέρα της δικής σας παρουσίας, όχι ανέμαχτα.
με διάφορες πληροφορίες. Εκτιμάται ότι κάποιοι δεν ήθελαν εδώ και καιρό να ανοίξουν αυτά τα μέτωπα. Δεν μπορώ να κάνω αυτή την εκτίμηση. Αυτό ίσως κάποια στιγμή είτε να το διερευνήσει η δικαιοσύνη, είτε οι προηγούμενοι από μένα να μπορούν να πούν γιατί δεν είχαν ανοίξει αυτά τα μέτωπα τα οποία άνοιξαν αυτές τις μέρες. Εγώ, όπως σας είπα, γνωρίζω τα πράγματα. Άρα λοιπόν θα τα άνοιγα. Και δεν υπάρχει περίπτωση να τα σταματήσω. Από την ώρα που πριν πάω εκεί, πριν πάω στο ΣΔΟΕ, υπήρχαν δημοσιεύματα. Και ένας ο οποίος ξέρει πώς δουλεύει το σύστημα, πονηρεύεται. Όταν υπήρχαν δημοσιεύματα ότι ελέγχομαι πολιτικούς και σε λίγο θα βγουν στη φόρα οι πολιτικοί, δεν ήμουν υποψιασμένος. Όταν έλεγαν ότι έχουμε 1.700 άτομα που έχουν βγάλει χρήματα στο εξωτερικό από τα δημοσιεύματα, δεν ήμουν υποψιασμένος. Ασχέτως αν τα 1.700 άτομα ήταν 54.000 ονόματα. Εγώ πρώτος δήλωσα ότι έχουμε 54.000 ονόματα Ελλήνων που έχουν βγάλει τα χρήματά τους στο εξωτερικό. Άρα λοιπόν αυτό μπορεί να μείνει στη μέση. Υπάρχει περίπτωση ποτέ να μείνει στη μέση? Ή αν μείνει στη μέση, τι θα πούμε στην κοινωνία? Άρα λοιπόν ξεκινάμε με τα 54.000 ονόματα. Η βασική σας δηλαδή στόχευση την πρώτη μέρα, έτσι όπως αρχίσανε, αφού το πάμε αναδρομικά το ζήτημα, έτσι όπως αρχίσαν να ανοίγουν τα θέματα, είναι πήρατε το CD, έτσι, που είχε κάποια ονόματα μέσα, βάλατε μια κατεύθυνση που έχει να κάνει με τα άτομα που έχουν βγάλει χρήματα στο εξωτερικό. Ακριβώς. Και προσέξτε, μια λεπτομέρεια η οποία υπάρχει. Το να πεις έχω 54.000 ονόματα, τα βάζω στο τραπέζι, ζητάω λογαριασμούς από τις τράπεζες. Έχετε την εντύπωση ότι μπορεί να γίνει έλεγχος? Όχι. Γιατί άμα τα ανοίξουμε όλα στο τραπέζι κάτω, δεν μπορούμε απολύτως να κάνουμε έλεγχο. Δεν έχουμε τόσα άτομα να ασχοληθούν με τον έλεγχο. Άρα τι έπρεπε να γίνει? Έπρεπε να σκεφτούμε διάφορους τρόπους που να έχουμε το γρήγορο αποτέλεσμα. Έγιναν συσκέψεις μεταξύ εμένα, των Υπουργών, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, της Διεύθυνσης Ελέγχων και καταλήξαμε σε ένα αποτέλεσμα ελέγχων που θα μας φέρει γρήγορα χρήματα. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Φαντάζομαι. Πιστεύω λοιπόν, πολύ σύντομα. Όταν λέμε σύντομα, εννοούμε σε ημέρες. Θα στείλουμε τα πρώτα ειδοποιητήρια σε αυτούς οι οποίοι δεν καλύπτονται από τα εισοδήματά τους. Τι κάνα, για να σας εξηγήσω πώς φτάσαμε στο σημείο αυτό. Καλό είναι να το γνωρίζουμε. Πώς φτάσαμε στο σημείο αυτό? Τη δισκέτα αυτή τη δώσαμε στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και απαιτήσαμε το απλό. Δίπλα λοιπόν στο καταθέτη του εξωτερικού να μας πει για μία δεκαετία τι εισοδήματα έχουν δηλώσει. Όταν λοιπόν τα εισοδήματα που έχουν δηλώσει είναι σε αντιστοιχεία με τα χρήματα που έχουν βγάλει στο εξωτερικό, άρα αυτός ελέγχεται. Δεν σημαίνει όμως ότι και αυτοί οι οποίοι έχουν καλύψει τα εισοδήματά τους δεν πρέπει να ελεγχθούν. Αυτοί θα πάμε σε δεύτερο στάδιο. Άρα λοιπόν, όσοι αυτή τη στιγμή. Μπήκαν προτεραιότητες με λίγα λόγια. Αυτό ακριβώς. Όσοι λοιπόν αυτή τη στιγμή τα εισοδήματά τους δεν καλύπτουν τα εμβάσματα στο εξωτερικό ξεκινάμε τον έλεγχο. Και ήταν πολύ, φαντάζομαι. Αρκετοί. Χιλιάδες. Μόνο και μόνο αν ακούμε έτσι τα άτομα 54.000, μπορεί αναλογικά κανείς να βγάλει τον αριθμό των ατόμων. Ωστόσο, θα πω ότι βρήκατε και περιπτώσεις που φυγαδεύτηκαν τα άτομα στο εξωτερικό. Τα χρήματα στο εξωτερικό δεν είχαν εμφανιστεί ποτέ σε φορολογικές δηλώσεις. Είναι έτσι? Έτσι είναι. Αλλά όμως όλα αυτά είναι υποδιερεύνηση. Ο κόσμος τώρα δεν περιμένει να ακούσει αν ο Στασινόπουλος ή ο κ. Κανελόπουλος είχε βγάλει τα χρήματα στο εξωτερικό. Ο κόσμος περιμένει να ακούσει το απλό. Θα πάρουμε χρήματα από αυτούς που έβγαλαν στο εξωτερικό τα χρήματα? Θα πάρουμε φόρους. Εσείς μου λέτε ότι θα αποδώσει αυτή η προσπάθεια. Πώς είστε τόσο βέβαιος? Μα ήδη έχουμε τα στοιχεία. Mm-hmm. Όταν σας λέω ότι πολύ σύντομα. Με τι μέτρο πίεσης, αυτό ήθελα. Θα σας πω. Θα στείλουμε μία ειδοποίηση στον κάθε έναν που δεν καλύπτεται τα εισοδήματά του με τα εμβάσματα στο εξωτερικό. Θα του στείλουμε μία ειδοποίηση. Και θα του λέμε, κύριε, έχεις βγάλει αυτά τα χρήματα έξω. Τα εισοδήματά σου είναι αυτά. Έλα να μας δικαιολογήσεις τα υπόλοιπα. Όποιος μπορέσει να μας τα δικαιολογήσει, γιατί έχει πουλήσει κάποιο σπίτι, γιατί έχει μια δωρεά, γιατί τότε είχε ένα λαχείο, έχει καλώς. Αυτοί οι οποίοι δεν θα μπορέσουν να τα καλύψουν και σαφώς έχουν κρύψει τα χρήματα,
θα τους καλέσουμε να υποβάλουν συμπληρωματικές δηλώσεις στην εφορία για τα εισοδήματα, τη διαφορά αυτή. Όσοι δεν υπακούσουν, και αυτό είναι το σημείο κλειδί, θα εφαρμόσουμε ό,τι λέει ο νόμος. Δηλαδή, κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων, κατασχέσεις λογαριασμών, και από εκεί και πέρα θα ακολουθήσει ο έλεγχος όσο πιο βαθιά μπορεί. Μου λέτε ότι είστε αποφασισμένος να μπει το μαχαίρι στο κόκαλο, με λίγα λόγια. Γιατί πήγα σε αυτή τη δουλειά? Αν πήγα λοιπόν να μην κάνω τη δουλειά μου, πρέπει να πάω. Τα πράγματα είναι απλά. Τα απλά όμως πράγματα δεν έχουν γίνει στο παρελθόν, και αυτό είναι που θα πω σε σημείο εκνευρίζει τον κόσμο, τους απλούς πολίτες, και που τους ζείτε κι εσείς καθημερινά. Φαντάζομαι σας ρωτούν τόσα χρόνια, μα καλά, εμείς θα πληρώνουμε το μάρμαρο διαρκώς. Αυτοί που φοροδιαφεύγουν, αυτοί που βγάζουν τα χρήματά τους στο εξωτερικό, δεν θα πληρώσουν ποτέ τίποτα. Εντάξει, δεν είναι μόνο αυτή. Η φοροδιαφυγή είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Ναι. Δηλαδή, εγώ 30 χρόνια που είμαι υπάλληλος, 31, από την ημέρα που διορίστηκα, άκουγα φοροδιαφυγή. Θα πατάξουμε τη φοροδιαφυγή και ακόμα το ίδιο λέμε. Οπότε το ερώτημα που μπαίνει σε μένα, εσύ θα πατάξεις τη φοροδιαφυγή? Εγώ δεν θα πω ότι θα πατάξω τη φοροδιαφυγή. Εγώ θα πω ότι θα κάνω ένα βήμα πιο πάνω. Και αν το βήμα αυτό είναι μεγάλο ή μικρό, θα το κρίνει η κοινωνία. Εγώ κρίνομαι από την κοινωνία. Και στην κοινωνία θα απολογηθώ. Και βέβαια μέσω της κοινωνίας και στην κυβέρνηση. Υπάρχει πολιτική βούληση? Επειδή φαντάζομαι ότι χρειάζεται και πολιτική βούληση για να ανοίξει και το μέτωπο της φοροδιαφυγής και για να γίνουν κάποια βήματα, αλλά και να υπάρξει και η νομοθετική κάλυψη του όλου πλαισίου πάνω στο οποίο κινήθηκε. Ο κύριος Πρωθυπουργός έχει κάνει μια δήλωση. Καμία ανοχή. Αυτό τα λέει όλα. Άρα έχουμε λοιπόν το πράσινο φως να προχωρήσουμε. Καμία ανοχή. Αυτή είναι η πολιτική βούληση και αυτό θα εφαρμόσουμε εμείς. Θα σας ρωτήσω το αυτονόητο. Στα 54.000 άτομα είναι και πολιτικοί μέσα? Δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει τον κόσμο αυτό. Ενδιαφέρει. Και δεν πρέπει να ενδιαφέρει κανέναν αυτό το πράγμα. Ενδιαφέρει. Εκείνο που πρέπει να ενδιαφέρει την κοινωνία είναι να μπουν χρήματα στα ταμεία. Γιατί αν θα μπουν χρήματα στα ταμεία, και χρήματα θα κυκλοφορήσουν στην αγορά και πιθανό να μην έχουμε άλλες περικοπές συντάξεων, μισθών και όλα αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν το ζητούμενο είναι πόσα χρήματα θα έχουν. Δεν αποφεύγω να σας απαντήσω. Δεν αποφεύγω. Μην νομίζετε ότι αποφεύγω να πω αν είναι πολιτικοί, αν είναι βιομηχανοί, αν είναι εφοπλιστές, αν είναι αγρότες, αν είναι εργάτες. Επειδή υπάρχει το φορολογικό απόρριτο και επειδή αυτή τη στάση κράτησα και στη Βουλή, γιατί εγώ είμαι υπηρεσιακός παράγοντας, δεν είμαι πολιτικό πρόσωπο, θέλω λοιπόν να επιμείνω στο φορολογικό απόρριτο και να μην πω τίποτε άλλο. Όλα λίγο πολύ, πριν από λίγες μέρες, ξεκίνησαν από μια περιβόητη λίστα, από ένα στικάκι. Μετά το CD υπήρξε το στικάκι. Υπάρχει λοιπόν στα χέρια σας ένα στικάκι. Ενημερώνουμε να είστε για ένα στικάκι. Το οποίο περιέχει, φαντάζομαι σας έχουν ρωτήσει εκατοντάδες φορές, ίσως να είναι η 101η. Τώρα λοιπόν μπορεί να πω με σιγουριά 90%, γιατί όταν πήγα στη Βουλή δεν την είχα αυτή τη σιγουριά, ότι περιέχει την περιβόητη λίστα Λαγκάρτ. Αυτό πλέον είμαστε σίγουροι ότι περιέχει. Ήταν ενήμερη η υπηρεσία σας για τη λίστα αυτή? Ήταν ενήμερη? Όχι, η υπηρεσία μου δεν ήταν ενήμερη. Και μάλιστα επειδή πολλοί δημοσιογράφοι των μεγάλων καναλιών με είχαν επισκεφτεί στο γραφείο μου και με είχαν ρωτήσει. Διάβαζα τις εφημερίδες. Ο κύριος εισαγγελέας, ο κύριος Πεπόνιες, είχε διατάξει προανάκριση για αυτή την περιβόητη λίστα. Όπως καταλαβαίνετε, όταν είναι ένας υπεύθυνος μιας υπηρεσίας τέτοιας, ελεκτικής υπηρεσίας, δεν θα ψάξει το θέμα. Αυτό έκανα κι εγώ. Όταν στην Αθήνα τα κανάλια έπαιζαν λίστα Λαγκάρτ, ο κύριος εισαγγελέας έλεγε ότι διατάσσω προανάκριση. Εγώ ήμουνα αφελής. Εγώ που ζω τώρα στην κοινωνία. Έκανα λοιπόν το αυτονόητο. Αυτό που θα έκανε οποιοδήποτε ήταν στη θέση μου. Κάλεσα τους διευθυντάς, στην αρχή έναν έναν. Να. Και τους ρώτησα, τι γίνεται με τη λίστα αυτή, υπάρχει, την έχουμε στην υπηρεσία μας? Και όλοι μου είπαν, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, δεν την ξέρουμε. Σημειωτέων σε άλλες χώρες την έχουν αξιοποιήσει και έχουν ήδη αποδώσει καρπούς, έτσι. Εντάξει, για να αξιοποιήσεις κάτι πρέπει να το έχεις. Άμα δεν το έχεις, πώς θα αξιοποιήσεις? Φαντάζομαι όμως ότι δεν την είχαν στείλει με λίγα λόγια και στη χώρα μας. Από ό,τι είπε ο κύριος Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Πακοσάτη, και μετά αποδείχθηκε ότι την είχαμε, έτσι δεν είναι? Είχαμε, απλώς η υπηρεσία η δικιά μου. Εγώ δεν την είχα. Οι προηγούμενοι από μένα αποδείξαν ότι κάτι ήξεραν. Βέβαια αυτό είναι αποτέλεσμα διερεύνησης και ο κύριος Αγγελέας έχει διατάξει προανάκριση και θα δούμε αν ευθύνεται κάποιος ή δεν ευθύνεται. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι ευθύνεται ο Α ή ο Β,
Είναι θέμα του εισαγγελέως, άρα εγώ δεν μπορώ να αποφανθώ. Ζητήσατε όμως, λοιπόν τη λίστα εσείς. Εγώ εκείνο που μπορώ να σας πω, ότι κάλεσα όλους τους διευθυντές, εκτός από έναν-έναν, σε σύσκεψη και παρουσία όλων τους απέτησα. Κύριοι, υπάρχει αυτή η λίστα εδώ? Και μου απάντησαν όχι. Πώς την πήρατε στα χέρια σας, πώς πήρατε το περίφημο στικάκι, εάν θεωρήσετε... Εντάξει, αυτό τα έχω αναλύσει στην Βουλή πάρα πολύ διεξοδικά, θα σας πω και εσάς. Ήμουν σε σύσκεψη με τους διευθυντές. Χτύπησε την πόρτα μου, του γραφείου μου, και δέχτηκα έναν επισκέπτη. Ο κύριος επισκέπτης αυτός ήταν ο κύριος Κανελόπουλος. Ο κύριος Κανελόπουλος είναι διευθυντής του Γραφείου Διοίκησης του Πρωθυπουργού. Διέκοψα αμέσως τη σύσκεψη. Παρεκάλεσα τους διευθυντές να πάνε στον προθάλαμο για 5 λεπτά, 10 όσο θα διαρκούσε αυτή η επίσκεψη. Όντως έγινε και ο κύριος Κανελόπουλος με ένα διαβιβαστικό που πίσω το διαβιβαστικό είχε ένα φάκελο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Βενιζέλου, μου τον παρέδωσε. Τον ρώτησα, ως όφυλα, τι περιέχει αυτός ο φάκελος, γνωρίζεις? Μου απάντησε, όχι. Τον ξαναρωτώ, Δημήτρη, γνωρίζεις τι έχει ο φάκελος? Μου απαντά, όχι. Από εκεί πέρα, όταν αυτός που μου φέρνει το φάκελο δεν γνωρίζει, εγώ έπρεπε να τον παραλάβω επίσημα, γιατί όταν παραλαμβάνεις ένα φάκελο ανεπίσημο, δεν είναι έγγραφο της υπηρεσίας σου. Έπρεπε λοιπόν να τον νομιμοποιήσω. Και η νομιμοποίηση σημαίνει παραλαβή και αθυμό πρωτοκόλλου. Όντως αυτό έκανα. Και αφού ο κύριος Κανελόπουλος μετά από 5-10 λεπτά, δεν ξέρω πόσο κράτησε αυτή η διαδικασία, έφυγε από το γραφείο μου, κάλεσα πάλι τους διευθυντές να ολοκληρώσουμε. Και ήταν απ' έξω. Πολύ γρήγορα ολοκληρώσαμε και αφού ολοκληρώσαμε, επέστρεψα στο γραφείο μου, όταν λέω γραφείο, όχι το χώρο, αλλά το γραφείο της δουλειάς, άνοιξα το φάκελο και διεπίστωσα ότι ο φάκελος μέσα έχει ένα φλασάκι. Όταν το είδα το φλασάκι, πολλά περάσανε από το μυαλό μου. Δεν σας πέρασε από το μυαλό να το ανοίξετε, να δείτε τι έχει μέσα? Θα σας πω. Ήμουν υποψιασμένος. Τα κανάλια μιλούσαν για τη λίστα. Οι πολιτικοί έκαναν δηλώσεις. Άρα λοιπόν εγώ ήμουν υποψιασμένος. Ο κύριος Αγγελέας, ο οποίος είναι ακριβώς στον κάτω όροφο, είχε διατάξει προανάξεις για το περιβόητο σιγάκι. Αμέσως στο μυαλό μου πέρασε και αυτή η σκέψη ότι είναι αυτή η λίστα. Δεν λέω ότι δεν πέρασε, αλλά άλλο περνάει από το μυαλό σου, άλλο ξέρεις τι είναι. Αμέσως, αφού το κλείδωσα στο γραφείο μου, κατέβηκα στον κύριο Αγγελέα, τον κύριο Πεπόνη. Του ανέφερα το γεγονός και ο κύριος Πεπόνης μου απέτησε να το παραδώσω αμέσως. Επειδή όμως είχα στις 11 η ώρα ένα ραντεβού με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ζήτησα από τον κύριο Πεπόνη, επειδή δεν προλάβαινα να γίνει αυτή η διαδικασία, μήπως πρέπει να το παραδώσω όταν θα επιστρέψω από τον Αρείο Πάγο. Ο κύριος εισαγγελέας μου απέτησε να το παραδώσω αμέσως. Επέστρεψα στο γραφείο μου, έφτιαξα τα διαβαστικά, γιατί πώς θα τα παραδώσω στον κύριο εισαγγελέα, τα χαρτιά τα οποία πρέπει, του τα πήγα κάτω, του τα παρέδωσα και όταν ολοκληρώθηκε η διαδικασία έφυγα και πήγα στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Δεν πήγα για τη λίστα Λάγκαρντ. Κακώς έχει περάσει. Έτσι αυτή η εντύπωση έχει βγει. Κακώς έχει περάσει. Στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Παντελή, ο οποίος είναι και συμπατριώτης μας, με είχε καλέσει να τον ενημερώσω και κυρίως επειδή υπήρχε μια εισαγγελική παραγγελία σε εξέλιξη για τους πολιτικούς, να τον ενημερώσω για αυτά τα θέματα. Βέβαια δεν σας κρύβω ότι τον ενημέρωσα και για την λίστα Λαγκάρντ. Τι ακριβώς είχε προηγηθεί και το πριν πάω στο γραφείο μου. Τον ενημέρωσα. Αλλά δεν ήταν η επίσκεψη αυτή για τη λίστα Λαγκάρντ. Κακώς πέρασε. Ήταν μια επίσκεψη να ενημερώσω τον κύριο εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την υπηρεσία μου, για τα προβλήματά της και για τους πολιτικούς, επειδή ήταν το θέμα πάρα πολύ επίκαιρο. Θεωρείτε ότι αποκρύφθηκε κάτι από την υπηρεσία σας όσον αφορά αυτή τη λίστα? Και το λέω αυτό γιατί
Ο κύριος Βενιζέλος ήξερε, έστειλε το στικάκι. Προφανώς ο κύριος Παπακοσταντίνου ήξερε, προφανώς το ήξερε και η υπηρεσία σας. Επειδή είναι μας στο στάδιο της διερεύνησης, επειδή ο κύριος Αγγελέας, ο κύριος Πεπόνης, και σε επίπεδο ευθυνών, ασχολείται με αυτό το θέμα, δεν θα σας δώσω εγώ καμία απάντηση. Την απάντηση θα σας δώσω και ο κύριος Αγγελέας και νομίζω θα την πάρουμε πολύ σύντομα. Είτε θετική, είτε αρνητική. Άρα λοιπόν, μην αγωνιάτε, πολύ νωρίς θα έχετε την απάντηση. Μου είπατε νωρίτερα ότι μερώσατε και τον αντισαγγελέα, τον εισαγγελέα του Αγίου Πάγου για το θέμα των πολιτικών προσώπων που ελέγχονται. Άρα ελέγχονται πολιτικά πρόσωπα. Θα δούμε κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα και για αυτό το θέμα. Μα και στη Βουλή, εγώ είπα, ναι, ελέγχονται πολιτικά πρόσωπα. Επειδή όμως υπάρχει το φορολογικό απόρριτο, δεν μπορώ να πω σε καμία περίπτωση ποιο ελέγχεται και ποιο δεν ελέγχεται. Επειδή κυκλοφορήσαν, το λέω αυτό, κυκλοφορήσαν διάφορα ονόματα, έτσι, και βρεθήκατε κι εσείς σε μια θέση. Δεν θα πω άμυνας, αλλά σε μια θέση να απαντάτε σχεδόν για το κάθε όνομα ξεχωριστά, αν είναι μες στις λίστες ή αν δεν είναι μες στις λίστες κτλ. Λοιπόν, όποιος ελέγχεται, κύριε Καραλόπουλε, δεν σημαίνει ότι είναι ένοχος. Δεν σημαίνει ότι είναι φοροφυγάς, δεν σημαίνει ότι είναι απατεώνας. Αν αύριο ελέγχεστε εσείς, σημαίνει ότι είσαι φοροφυγάς. Φοροφυγάς είστε όταν αποδειχθεί. Άρα λοιπόν, στο στάδιο αυτό, στο στάδιο των ελέγχων, δεν μπορεί να μιλάμε για ονόματα, δεν μπορεί να σπηλώνουμε ανθρώπους. Διότι πιστεύω ότι πολλοί από αυτούς θα είναι αθώοι. Άρα λοιπόν, με ποιο δικαίωμα εγώ θα πω κάποιο όνομα. Αυτά τα οποία κυκλοφόρησα στα διαδίκτυα, για λίστες, για όλα αυτά τα πράγματα, εγώ έχω πάρει πολύ ξεκάθαρη θέση. Η λίστα η οποία κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο δεν είναι λίστα του ΣΔΟΕ. Δεν την έχω υπογράψει ποτέ. Δεν έχει υποπέσει την αντίληψή μου κάποια λίστα. Εμείς ελέγχουμε πολιτικούς σε όλη την Ελλάδα από διάφορους φακέλους. Τώρα, ποιος έκανε τη λίστα, και αυτό είναι υπό διερεύνηση. Δεν είναι δικό μου θέμα. Εγώ έχω κάνει ΕΔΕ, ο κύριος Αγγελέας έχει διατάξει προανακρίσεις. Περιμένουμε να δούμε από πού κυκλοφόρησαν αυτά τα ονόματα. Εγώ δεν έχω δικαίωμα να μιλήσω για ονόματα, και όπως θα είδατε και στη Βουλή, μίλησα για φορολογικό απόρριτο, μίλησα ότι η δικαστική εξουσία μου λέει ότι δεν μπορώ να πω ονόματα. Η νομοθετική εξουσία μου λέει δώστε τα ονόματα. Σας είπε ο κύριος Πεπόνης να μην ανακοινωθούν, έτσι κάτι. Ναι, υπάρχει και έγγραφο του κύριου Πεπόνη προς τη Βουλή ότι δεν μπορούμε να σας δώσουμε απολύτως τίποτε. Μέχρι να ολοκληρωθεί. Διότι έλεγχοι είναι σε εξέλιξη, όταν θα ολοκληρωθούν και όταν προκύψουν στοιχεία, είμαστε υποχρεωμένοι εκ του νόμου ο κύριος Αγγελέας, γιατί εγώ θα ενημερώσω τον κύριο Αγγελέα, να τα στείλει εκεί που πρέπει. Και ξέρετε ότι τα στέλνει στη Βουλή. Είναι μια διαδικασία η οποία την έχουμε μάθει όλοι οι Έλληνες. Δεν πιστεύω να υπάρχει Έλληνας που να μην ξέρει ότι όταν σκοντάψουμε σε κάποιον πολιτικό, αμέσως πηγαίνει στη Βουλή η υπόθεση. Αυτό το ξέρουν πλέον όλοι. Αυτό λοιπόν θα γίνει και όταν, αν στην πορεία των ελέγχων διαπιστωθεί κάτι τέτοιο. Ναι, θα πάει στη Βουλή τότε. Απλά είμαστε ακόμα περισσότερο υποψιασμένοι, εγώ θα πω σαν πολίτες, εάν όλα αυτά εξελιχθούν, που είναι σημαντικά τα όσα είπατε, έτσι, γιατί δεν είναι ένα μέτωπο, δεν είναι μία λίστα, δεν είναι μία κατάσταση που αντιμετωπίζετε κι εσείς και που έχετε ανοίξει, εάν όλα αυτά εξελιχθούν μέχρι τέλους, εάν θα φτάσετε να βγουν όλα στη φόρα, αυτά που πρέπει να βγουν στη φόρα, για να μην στυλιτεύουμε και διάφορους, έτσι, και πολιτικούς γενικά, αλλά και ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με τη φοροδιαφυγή. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Όλα στη φορά. Δεν κρύβουμε τίποτα. Τι λόγους έχουμε να κρύψουμε? Αυτοί οι οποίοι είναι ένοχοι δεν πρέπει να πληρώσουν. Ποιος πρέπει να πληρώσει? Ο πατέρας σας, η μάνα μου, ο αγρότης που παίρνει 300 ευρώ. Οι ένοχοι θα πληρώσουν. Εγώ είμαι αποφασισμένος να πάω μέχρι εκεί που μπορώ. Θα δούμε και πιο σκληρές καταστάσεις. Δήμευση περιουσίων κτλ. Ναι, αυτό είναι στις προθέσεις μας. Από την ώρα που διαπιστώνεται μεγάλη έκταση φοροδιαφυγής, δεν θα περιμένω το αποτέλεσμα. Την ώρα κατά την πορεία του ελέγχου διαπιστώσουμε ότι υπάρχει μεγάλη φοροδιαφυγή, πριν ολοκληρώσουμε, ήδη θα έχουμε προχωρήσει. Και σε δεσμεύσεις, δεν μιλάω για κατάσχεση, έτσι, μιλάω για δέσμευση, και τραπεζικών λογαριασμών και ακινήτων και οτιδήποτε άλλο κινητών έχουμε. Μάλιστα. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με τον ειδικό γραμματέα του ΣΔΟΕ.